Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο με το άνοχος του καιρού και εμείς και οι οικογένειές μας. Στον 21ο αιώνα, αυτό το πράγμα δηλαδή ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Άρα από αυτή τη σκοπιά, είμαστε εδώ πέρα και δίνουμε έναν τίμιο αγώνα, αγώνα ζωής, όλοι συγχωριανοί μαζί, και θα προσπαθήσουμε, όσο περνάει από το χέρι μας, μαζί με τον συντονισμό που έχει ξεκινήσει και το ερωτικό κέντρο Λάρισας, αλλά και εδώ πέρα σε επίπεδο νομού των επιτροπών των πλημμυροπαθών, να πάρουμε τη ζωή μας πίσω και να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Κίνδυνος είναι ορατός και το ζήσαμε μόλις πριν 3 εβδομάδες, με ένα ψηλό βροχο που έριξε και το νερό ήταν έτοιμο να μπει πάλι στο χωριό. Φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο, μόνο κάποια μπαλώματα, παρηγοριά δηλαδή στον άρρωστο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί εδώ πέρα το χωριό μας είναι γύρω-γύρω με παραπόταμους, τα οποία είναι κίνδυνος, σοβαρός. Και εμείς αυτό που διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε είναι να υπάρχουν ουσιαστικά αντιπλημμυρικά μέτρα που θα μπορούν να θωρακίσουν τους κατοίκους, όλους μας δηλαδή του χωριού, και να μην ζούμε με αυτό το άγχος. Δεν γίνεται να ζούμε άλλο με το άγχος του καιρού.